Ναι, σαν να ταράξει την πολιτική ζωή της Ουκρανίας, προκαλεί ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Από τη Ρωσία, όπου έχει διαφύγει μετά την αποπομπή του, ο πρώην πρόεδρος ζήτησε τη διενέργεια χωριστών δημοψηφισμάτων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ώστε να επανακαθοριστεί η σχέση τους με το Κίεβο. Αποστάσεις από την πρόταση του πρώην ηγέτη τους τηρούν στελέχη του κόμματος των περιφερειών. Τόνισα στον κύριο Γιανουκόβιτς ότι η Ουκρανία είναι μια πολύ φτωχή χώρα και ο ίδιος ξέρει καλύτερα από τον καθένα το λόγο που είναι φτωχή. Άρα αποτελεί πολυτέλεια η διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε κάθε πόλη και χωριό, απλά για να θέσουμε ένα ερώτημα με δεδομένη απάντηση. Κάθε πόλη και κάθε περιοχή ανήκει στην Ενωμένη Ουκρανία, δήλωσε η βουλευτής Χάνα Χέρμαν. Η εκτελεστική επιτροπή του κόμματος των περιφερειών προκρίνει τον Μιχάηλο Ντόπκιν ως υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου. Θεωρώ ότι ανάμεσα στους υποψήφιους με τους οποίους η Μόσχα θα μπορούσε να συνομιλήσει, μπορούμε να αναφέρουμε τον Ποροσέμκο και τον Τιτζίπκο. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και τον Μιχάηλο Ντόπκιν, ο οποίος είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος για τη Μόσχα. Η υποψηφιότητα Ντόπκιν, πρώην κυβερνήτη του Χαρκόβου και ακραίο επικριτή του κινήματος της Πλατείας Ανεξαρτησίας, θα ανακοινωθεί επισήμως από το συνέδριο του κόμματος.